Κύριε Κιωσέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλετε να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα από αυτή την έρευνα, τι κόβουν οι Έλληνες και ποια είναι τα προϊόντα που έχουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Ναι, κοιτάξτε, αυτή η έρευνα αφορά μια σύγκριση στο 2022 και στο 2009. Είναι μια σύγκριση περίπου 15 ετών και έχει να κάνει με το πώς έχουμε αλλάξει τον τρόπο που αγοράζουμε και τις ποσότητες που αγοράζουμε στα είδη διατροφής. Αυτό που προκύπτει είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια μείωση. Αυτή είναι η συνολική τάση, μια μείωση των αγορών μας σε είδη διατροφής με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Και αυτό που καταγράφουμε είναι ότι υπάρχουν μεγάλες μειώσεις στις πρωτεΐνες, συγκεκριμένες ζωικές πρωτεΐνες, όπου έχουμε μια μείωση κυρίως στα είδη κρέατος, όπως είναι το μοσχάρι και το αρνί, μεγαλύτερη στο μοσχάρι σε βάρος, μεγαλύτερη σε ποσοστό στο αρνί. Με το μόνο κρέας που να παρουσιάζει αύξηση να είναι το κοτόπουλο, που είναι και η πιο οικονομική λύση. Αύξηση στις φυτικές πρωτεΐνες, όπως είναι τα όσπρια. Μείωση στο ελαιόλαδο, το οποίο άκουσα ότι το αναφέρατε και νωρίτερα, υπάρχει σημαντική μείωση την τελευταία 15 ετία στις αγορές και στην κατανάλωση ελαιόλαδου, περίπου μισό λίτρο κατά κεφαλήν ανά μήνα, μέχρι το 2022 τουλάχιστον. Μείωση σε φρούτα και λαχανικά, μείωση στα γαλακτοκομικά με εξαίρεση τα αυγά και τα είδη με χαμηλά λιπαρά, τα οποία έχουν σημαντική αύξηση. Και τα φρούτα και τα λαχανικά που είπαμε πριν, περίπου η μείωση είναι μεγάλη, περίπου 1 κιλό λιγότερα φρούτα και 1 κιλό λιγότερα λαχανικά κάθε μήνα κατά κεφαλήν κατανάλωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Κύριε Κιωσέ, αυτή η έρευνα, όπως είπατε, αφορά μια σύγκριση με το 2009, άρα έχει μεσολαβήσει πολύ μεγάλη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων, έτσι. Σωστά. Είναι πολλοί οι παράγοντες που έχουν παίξει ρόλο στην τόσο μεγάλη χρονική περίοδο. Σίγουρα η μεγαλύτερη είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος στην προηγούμενη δεκαετία λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Την τελευταία περίοδο, η οποία ένα μέρος της πιάνει έρευνα, είναι οι ανατιμήσεις που έχουν την αντίστοιχη επίδραση στο κοινό, με την έννοια ότι πάλι μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μέσα η περίοδο του κορονοϊού, που και αυτή είχε μια επίδραση στη διατροφή μας. Είναι μέσα επίσης και μια άλλοι παράγοντες, όπως η διεθνοποιημένη διατροφή, η επίδραση του ίντερνετ πλέον στη διατροφή μας, είναι και άλλοι παράγοντες που σίγουρα παίζουν ρόλο στο αποτέλεσμα. Έχει παίξει ρόλο, λέτε, αυτό. Και η στροφή σε πιο υγιεινά μοντέλα διατροφής ενδεχομένως. Σωστά. Ας πούμε, η αύξηση στα είδη χαμηλά λιπαρά είναι κάτι τέτοιο. Η αύξηση στο μέλι σε σχέση με τη ζάχαρη είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτές οι τάσεις μέσα. Όχι πάρα πολύ έντονα, γιατί όπως είπαμε, κυρίως φαίνεται ότι η επίδραση από το μειωμένο εισόδημα είναι αυτό που έχει προκαλέσει αλλαγές, αλλά είναι και αυτό μέσα, ναι. Κύριε Κιωσέ, σε αυτή την έρευνα βλέπετε να έχουν αυξηθεί, εκτός από αυτά που μας είπατε μόλις τώρα, και άλλα προϊόντα που με κάποιο τρόπο αντικαθιστούν τη μείωση της κατανάλωσης πρωτεϊνών? Ναι, σε γενικές γραμμές για τις πρωτεΐνες συγκεκριμένα είναι αρκετά ξεκάθαρα τα πράγματα. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, έχουμε φύγει από ακριβές πρώτες ύλες όπως είναι το μοσχάρι, όπως είναι το αρνί και ενδεχομένως και το ψάρι, και έχουν πάει σε πιο οικονομικές λύσεις όπως είναι το κοτόπουλο, που είναι η πιο οικονομική λύση αυτή τη στιγμή αντιπρόσωπος πρωτεϊνών, όπως είναι τα αυγά, όπως είναι τα όσπρια, με όλες τις κατηγορίες οσπρίων έχουν αυξήσεις. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η τάση, ναι. Γενικότερα υπάρχει τάση να αντικαθιστούμε ακριβότερα προϊόντα με οικονομικότητα, το λέμε και στους υδατάνθρακες, στα φρούτα και τα λαχανικά όχι τόσο πολύ γιατί είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά γενικότερα να υπάρχει αυτή η τάση. Στους υδατάνθρακες που αναφερθήκατε, ας πούμε, περιορίζουν τα μακαρόνια, ανεβάζουν κάτι άλλο, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο πώς αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες, ναι, των Ελλήνων υπό τις πιέσεις της ακρίβειας. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, το ψωμί έχει μειωθεί λίγο, έχει αυξηθεί το ρύζι, έχουν αυξηθεί τα ζυμαρικά. Οπότε, πάμε να καλύψουμε και θερμίδες με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δηλαδή, τις ανάγκες μας υδατάνθρακα, αλλά και να καλύψουμε τις θερμίδες. Δηλαδή, και οι θερμίδες στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν μια μείωση. Όχι κάτι σοκαριστικό, περίπου 4-5%, αλλά και εκεί υπάρχει μια μείωση στην πρόσβαση θερμιδών. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Κρίνεται ότι έχουμε φτάσει στο ύψιστο όριο που έχει ο Έλληνας να περιορίσει αυτές τις τροφές ή θα συνεχίσει να περιορίζει ακόμα περισσότερο? Πόσο θα αλλάξουν τα προϊόντα που μπαίνουν στο τραπέζι? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ωραία η απάντηση μάλλον. Σίγουρα υπάρχουν αντοχές. Σίγουρα μπορούμε να πάμε και παρακάτω σε διάφορα προϊόντα και να μειώσουμε και άλλους δαπάνες μας. Δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει και δεν είναι αυτό που επιθυμεί ο Έλληνας καταναλωτής να γίνει και δεν είναι αυτό που νομίζω επιθυμεί κανένα στη χώρα να γίνει. Αλλά μην πάμε με τη λύση ότι πόσο μπορούμε ακόμα να περιορίσουμε. Γιατί σίγουρα, για παράδειγμα, άλλο, τα προϊόντα, ναι.
Ναι, ας πούμε, για παράδειγμα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που είναι μια οικονομικότερη λύση κατά κανόνα στην αγορά προϊόντων, είναι στην Ελλάδα περίπου στο 25 με 28%, όταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 40-45%. Ναι, υπάρχει προφανώς περιθώριο να πάμε πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε σαν καταναλωτές? Αυτό είναι διαφορετικό ερώτημα. Αλλά ναι, υπάρχουν δυνατότητες ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των αγορών μας. Κύριε Κιωσέ, αν θέλουμε να συγκρίνουμε το καταναλωτικό προφίλ του Έλληνα με εκείνο των υπολείπων Ευρωπαίων, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Κοιτάξτε, ανάλογα με τη χώρα, πάλι υπάρχουν διαφοροποίησεις. Σίγουρα έχουμε κρατήσει σε ένα βαθμό λίγο μια προσέγγιση στη μεσογειακή διατροφή. Κυρίως όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά και τη μειωμένη κατανάλωση κρέατος, η οποία όμως δεν είναι κάτι που το κάναμε από επιθυμία, το κάναμε κυρίως λόγω ανάγκης. Οπότε υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε σαν τάση στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά μια και να μην μιλάει την Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, είναι ότι πάμε σε μια διεθνοποιημένη διατροφή. Βλέπουμε σιγά σιγά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα και του κόσμου να μας επηρεάζουν εδώ αρκετά έντονα. Βλέπουμε νέες τροφές να μπουν στη διατροφή μας, όπως είναι το αβοκάντο, όπως είναι διάφοροι σπόροι που υπάρχουν, όπως είναι η ασιατική κουζίνα. Βλέπουμε δηλαδή υπάρχει μια διεθνοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και η πρόσβαση στο ίντερνετ και οι νέες συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας σε σχέση με την παρασκευή τροφίμων είναι κάτι που βοηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.